σιγά σιγά οι τοπικές επιτυχίες έχουν επεκταθεί, έχουν πάρει μια πανελλήνια εμβέλεια και πλέον ο σύλλογός μας και οι αθλητές του διακρίνονται πλέον σε πανελλήνιο επίπεδο. Εύχομαι σιγά σιγά, μελλοντικά, να οι επιτυχίες αυτές να γίνουν και να ξεπεράσουν τα όρια της Ελλάδας και να γίνουν διεθνείς. Δυστυχώς όμως, εκτός από τις επιτυχίες, είχαμε φέτος ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δυσανάλογο θα το χαρακτήριζα της δραστηριότητάς μας, της πετυχημένης δραστηριότητάς μας. Η Ομοσπονδία με μια πρωτοφανή απόφαση μας πήρε το υλικό, τις μηχανές που κάναμε προπόνηση και για να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος, ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στη σκοποβολή και συγκεκριμένα στον πύλινο στόχο στο σκι, ιδιαίτερα στο σκι, και με αυτές τις μηχανές που μας πήρανε πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε την ανάλογη προετοιμασία, προπόνηση, αθλητές. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς για τις ευχές του Δημάρχου μαζί με τις δικές μου για καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και τις οικογένειές τους. Ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν μπορέσε να παρευρεθεί γιατί ταυτόχρονα κόβει την πίτα του και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Χρυσούπολης αυτή την ώρα, οπότε έπρεπε κάπου να μοιράσουμε τις υποχρεώσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου γιατί για τις δραστηριότητες του και τις επιτυχίες που είχε ο Σύλλογος όχι μόνο τη χρονιά που μας πέρασε αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Να πω ότι προσωπικά εγώ δεν γνώριζα ότι ο Σύλλογος είναι τόσο δραστήριος και ασχολούνται τα μέλη του κατεβαίνοντας σε αγώνες και έχοντας τις επιτυχίες και είστε άξιοι συγχαρητηρίων γι' αυτό. Ο Δήμος φυσικά είναι δίπλα και στο Σύλλογό σας όπως είναι και στους άλλους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Άλλωστε κάνουμε μια κοινή προσπάθεια με τη διοίκηση του Συλλόγου ώστε να μπορούμε να βρούμε το χώρο για να δημιουργήσουμε το σκοπευτήριο, ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα του Συλλόγου, καθώς τόσοι πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα του συγκεκριμένου. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που υπάρχουν, που θέτει νομοθεσία στη χώρα μας, μας προκαλούν πολλές φορές ανυπέρβλητα εμπόδια. Παρόλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και εγώ ευελπιστώ ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να βρούμε και τον χώρο αλλά και τον τρόπο για να δημιουργήσουμε τις σύγχρονες αθλητικές σκοπευτικές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες του Συλλόγου αλλά θα προσελκύσουν ελπίζω στο μέλλον και αγώνες οι οποίοι φυσικά και θα προβάλλουν και τον τόπο μας. Εύχομαι πραγματικά, Πρόεδρε, αυτά που ακούσατε στο ραδιόφωνο τις εξαγγελίες των κυβερνώντων να ισχύουν και να μην είναι μόνο λόγια. Αυτό λοιπόν το σκοπευτήριο ουδέποτε απέκτησε άδεια λειτουργία. Επειδή εκτός των άλλων είμαι μέλος της ομάδας της περιφέρειας που κάνει έλεγχο στα σκοπευτήρια κάθε δύο χρόνια για να δώσει άδεια λειτουργία. Είναι λοιπόν μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από ένα άτομο της περιφέρειας προϊστάμενο, ένα αστυνομικό, ένα πυροσβέστη, ένα γιατρό και ένα εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας. Και λοιπόν πάμε και κάνουμε συγκεκριμένους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί ποιοι είναι? Έχεις άδεια πολεοδομίας? Ένα. Δύο. Έχεις, αν δεν έχεις υπόλοιπες μεγάλες υποδομές, τουλάχιστον ένα μικρό γραφιάκι με ρόδες, που επιβάλλει η νομοθεσία αν δεν υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις που να μπορεί να βάλει στο ιατρείο μέσα. Προσωπείο του Βαλούρδο, ο οποίος ανέβηκε στη Β' κατηγορία και είναι τριταθλητής Ελλάδος στο σκι Γ' κατηγορίας, όπως επίσης και στην πρώτη ζώνη.